Και τώρα πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Γιάννα Χατζηδάκη, ιδιοκτήτρια της εταιρείας Fairhair. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Και εσείς από Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Λοιπόν, μας φέρατε σήμερα τα προϊόντα σας εδώ, τα οποία είναι, θα μας πείτε αναλυτικότερα τι είναι. Και θα μας δώσετε και συμβουλές έτσι, για υγιή μαλλιά που όλες οι γυναίκες θέλουμε. Και έχετε μία μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα μας βοηθήσουν σε τι, κυρία Χατζηδάκη. Καταρχήν θέλω να σας χαιρετήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Θέλω πραγματικά και ήθελα πάντα, και μου δόθηκε τώρα η ευκαιρία, από τη δική σας εκπομπή να βγει αυτό το θέμα, αυτή η είδηση. Γιατί είναι μία είδηση. Θα σας εξηγήσω γιατί αναφερθήκατε για ωραία, υγιή, μαλλιά και λαμπερά, για τις γυναίκες. Βέβαια, θέλω να σας πω, αυτή η αγωγή είναι μια ανακάλυψη. Ναι. Βέβαια. Η οποία έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να χαιρετήσω τη Θεσσαλονίκη που με ανέδειξε. Μέσα στα κέντρα της Fairhair, αυτή είναι η ονομασία που έχουν πάρει και τα προϊόντα, έχει γίνει αυτή η ανακάλυψη. Δηλαδή, τι μας κάνει. Τι συνιστά αυτό που λέτε. Είμαστε περίεργοι έτσι όπως το λέτε τόσο. Είδαμε ότι η πολυσυζητημένη φαλάκρα δεν είναι δεδομένη. Μπορεί να την αποφύγει κάποιος, είτε είναι κληρονομικού τύπου, είτε από μια άλλη. Δηλαδή, πώς το ανακαλύψατε αυτό. Δηλαδή, είχατε κάποιους γνωστούς που είχαν φαλάκρες, ας πούμε, και σκεφτήκατε να φτιάξετε ένα προϊόν. Και πείτε λοιπόν, μας. Τα προϊόντα είναι εισαγόμενα, είναι προϊόντα σε συνδυασμούς. Ανακαλύψαμε τη φύση. Ότι φυσικές, φυτικές ουσίες πραγματικά αντιμετωπίζουν και εκτοπίζουν τις αιτίες. Δηλαδή, κάποιος που έχει αντιμετωπίζει ήδη αυτό το πρόβλημα, ναι, έχει φαλάκρα. Μπορεί να το λύσει με αυτό το προϊόν, αυτό μας λέτε. Όχι. Επειδή είπατε για κληρονομική. Ναι, είπα. Να πω κάτι. Επειδή έχουμε και φιλοσοφία στη Fairhair, γιατί δεν είναι έτσι. Βγήκαμε κάτι να πούμε τώρα για μια εταιρεία. Είναι σοβαρά τα πράγματα και έτσι θέλω να το περάσω και στον κόσμο. Ότι αποτρέπεται, διότι η φιλοσοφία της Fairhair είναι αν είσαι ήδη φαλακρός, δεν γίνεται τίποτε. Αν όμως υπάρχει ένα πρόβλημα, μπορεί να βοηθήσει ώστε να μην οδηγηθεί ο άνθρωπος στο να χάσει τα μαλλιά του, μας λέτε. Είτε είναι από κληρονομικό λόγο, είτε είναι για κάποιο άλλο λόγο. Πολλοί λόγοι. Κατά κύριο λόγο είναι η σμιγματόρια. Λοιπόν, η σμιγματόρια είναι και η αιτία της φαλάκρασης ανδρικής. Για τις γυναίκες υπάρχουν πάρα πολλές αιτίες. Μια κύση, μια αποβολή. Πολλοί λόγοι, βαφές. Πάρα πολλοί λόγοι που μπορεί να χάνει τα μαλλιά της και να ρεώνουν. Που είναι και συχνό φαινόμενο, θα έλεγα, στις γυναίκες να χάνουν τα μαλλιά τους. Και αυτά τα προϊόντα σε πόσο καιρό βλέπει αποτελέσματα. Και αυτό το πρόβλημα είναι ότι δεν βρίσκουν λύση στο πρόβλημα. Δεν βρίσκουν λύση. Και οπωσδήποτε ταλαιπωρούνται με φάρμακα, με πρακτικά, με οτιδήποτε στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Τα αποτελέσματα που με ρωτήσατε, να φανταστείτε ότι είναι από την πρώτη εφαρμογή, από το πρώτο λούσιμο. Δηλαδή, κάποιος να το χρησιμοποιήσει θα δει τα μαλλιά του να. Αμέσως για την πτώση των μαλλιών. Να μιλήσουμε, για την αιτία, να μιλήσουμε για τα προβλήματα και τις αιτίες. Η τριχόπτωση είναι ένα πρόβλημα. Γι' αυτό λέω, αν κάποιος αρχίζει να το χρησιμοποιήσει συστηματικά, θα δει ότι τα μαλλιά του θα γίνουν πιο πυκνά, ότι θα σταματήσει απλώς η τριχόπτωση, τι θα γίνει. Πρώτον, να σταματήσει η πτώση των μαλλιών και είναι άμεσο το αποτέλεσμα με το πρώτο λούσιμο και την εφαρμογή της λοσιών. Αυτά είναι τα προϊόντα της τριχόπτωσης, η λοσιών και το σαμπουάν. Αυτά είναι τα προϊόντα. Με το πρώτο λούσιμο, η τριχόπτωση σταματάει να φανταστείτε. Είναι επαναστατικά προϊόντα και αυτό θέλω να περάσει στον κόσμο, να μην ταλαιπωρείτε. Όμως, επειδή κάποιοι που μας ακούν μπορεί να είναι λίγο δύσπιστοι, είναι πιστοποιημένα στο ΝΕΟΦ τα προϊόντα αυτά. Βεβαίως, είναι γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ όλα τα προϊόντα. Έτσι λοιπόν έχουμε για την πτώση των μαλλιών, θέλω να τα παρουσιάσω τα προϊόντα, όμως η τριχόπτωση δεν είπε μία μέρα θα επισκεφτώ τους άνδρες και θα πέσουν τα μαλλιά. Υπάρχουν συμπτώματα. Τα συμπτώματα λοιπόν είναι που οδηγούν στην αρρέωση. Που είναι. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα εσείς που έχετε τόσο μακριά μαλλιά. Ναι. Για δείτε λίγο τα μαλλιά της κυρίας Χατζηδάκη. Είναι υγιή μαλλιά. Ναι. Πολύ μακριά. Εσείς τι χρησιμοποιείτε. Λοιπόν, χρησιμοποιώ το σαμπουάν Καντούτα. Που είναι για όλους τους τύπους των μαλλιών. Δηλαδή, βοηθάει στον διτρίτο όγκο των μαλλιών και να μακραίνουν πιο γρήγορα και να μην πέφτουν ή μόνο στο να μην χάνουμε μαλλιά. Όλα αυτά μπορεί να τα διορθώσουν τα προϊόντα, όχι μόνο το σαμπουάν. Το σαμπουάν όλη είναι σειρά, να καθαρίσει, δηλαδή, αλλά χωρίς να διαταράξει την ισορροπία του τριχωτού, που εκεί
δημιουργούνται και τα πάρα πολλά προβλήματα. Ναι, αλλά εμείς οι γυναίκες κάνουμε πολλές τεχνικές εργασίες και στα μαλλιά, έτσι δεν είναι εκεί. Δηλαδή, άρα δυσχεραίνονται τα μαλλιά. Τύφλα να έχουν τα extension και, τα, και οι τρέσες και όλα αυτά. Εάν τα μαλλιά τα περιποιηθούμε, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Ακόμα δεν και, γνωρίζουν ακόμα πώς και όταν μπορούν. Κάνουμε πολλές τεχνικές εργασίες εμείς οι γυναίκες, βοηθάει. Μα, επιβάλλεται η φροντίδα και η περιποίηση. Εδώ αυτό το βιβλίο είναι που θα εκδώσει η Φερχέρ κάποια στιγμή. Και θα τα αναφέρει όλα αυτά. Να πω όμως τα συμπτώματα, κυρία Κιμ, γιατί είναι πολύ. Θα ήθελα να το περάσω αυτό. Ωραία, το μήνυμα. Πείτε μας και μετά θέλω να σας ρωτήσω τι είναι αυτό το γαλάκτωμα καθαρισμό προσώπου, μουσί και μουστάκι. Ναι. Είναι για όλους. Μουσί και μουστάκι. Θα στο πάρω όλα τα προϊόντα εντός εισαγωγικών είναι θεραπευτικά. Λοιπόν, όταν κάποιος έχει πιτηρίδα, να περιμένει την αρέωση, την πτώση των μαλλιών, την αρέωση, τη φαγούρα, δηλαδή είναι κακό πληγές. Αυτό. Ναι, είναι ένας μύκητας. Η λιπαρότητα επίσης είναι ένα σύμπτωμα. Οπωσδήποτε και η ζυματολογική δερματίτιδα, που πολλοί υποφέρουν από δερματοπάθειες, δημιουργούνται τέτοιου είδους προβλήματα στο τριχωτό. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να ψάχνει τη λύση, γιατί έχει φαγούρα, παίρνει προϊόντα, παίρνει φάρμακα στο τριχωτό, από το στόμα. Θέλω λοιπόν να περάσω το μήνυμα ότι υπάρχουν προϊόντα που είναι από φυσικά φυτικά προϊόντα, αγνά, κίνδυνα, πολύ σπουδαίο, το ότι δεν υπάρχουν παρενέργειες. Μπορεί να το βάλει άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Θέλω να σας πω ότι σε μια άλλη εκπομπή θα σας φέρω και για τα παιδικά μαλλιά. Α, έχεις και για παιδιά. Ναι, ναι. Γιατί έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε, δηλαδή. Όταν υπάρχει προδιάθεση. Για πείτε μου κάτι, εσείς τώρα, εσείς έχετε αυτή την εταιρεία έτσι, αλλά τα προϊόντα είναι εισαγόμενα, γιατί βλέπω και την φωτογραφία σας εδώ πάνω στο προϊόν. Πείτε μου όμως τώρα, τι είναι αυτό για το μουσί λοιπόν, και μουστάκι, δηλαδή τώρα έχω μεγάλη απορία. Όσοι έχουν προβλήματα σμιγματόρια στο πρόσωπο και έχουν και μουσί και μουστάκι, τους βασανίζει και η φαγούρα και οι πληγές και τα σπυράκια. Αυτή είναι ένας τρόπος καθαρισμού. Α, δεν είναι για να μακρύνει το μουσί. Είναι η καθαριότητα. Η καθαριότητα βοηθάει. Για να μακρύνουν, είτε τρίχες είναι και το μουσί. Έχουμε εδώ δύο προϊόντα. Η M&X και η Ούρτο. Ναι, γιατί κάποιοι έχουν, ας πούμε, αραιό μουσί, αλλά θέλουν να έχουν μουσί και... και να, όχι εσύ. Όχι εσύ, ναι. Για ποιο λόγο υπάρχει κάποιο πρόβλημα που μπορεί να είναι η σμιγματόρια. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το προϊόν. Για την πιτηρίδα, να σας πω, η πιτηρίδα είναι η κοιτία της φαλάκρας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Φαντάζομαι αυτό που λέτε τώρα, πολλοί κόσμος ανησυχεί. Καταλαβαίνετε. Πρέπει να το πούμε για να ανησυχήσουν. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει πιτηρίδα και προσπαθεί με μόνο ένα σαμπουάν να διώξει την πιτηρίδα, δεν καταφέρνει τίποτε. Έχουμε λοιπόν ένα συνδυασμό προϊόντων. Θα λουστεί και θα βάλει τη λοσιόν και η φαγούρα θα φύγει από την πρώτη μέρα και η πιτηρίδα δεν θα υπάρχει. Είναι επαναστατικά τα προϊόντα. Αυτό το μήνυμα θέλω να περάσω, γιατί η λιπαρότητα είναι αυτά τα δύο προϊόντα. Η λιπαρότητα είναι ένα σύμπτωμα που προκαλεί αδυναμία στα μαλλιά, κακοσμία στο τριχωτό, δεν μεγαλώνουν τα μαλλιά, είναι θαμπά. Τι κάνουμε, παίρνουμε ένα οποιοδήποτε σαμπουάν. Δεν γίνεται. Μόνο με ένα σαμπουάν για όλους τους ανθρώπους. Δεν γίνεται, ανάλογα το πρόβλημα. Οπωσδήποτε μπορούν να χρησιμοποιήσουν είναι άλλα ανάλογα το πρόβλημά τους. Πείτε μου κάτι, είναι άλλα τα προϊόντα για τους άντρες και άλλα προϊόντα για τις γυναίκες? Όχι, είναι ίδια. Όχι. Ίδια προϊόντα, γιατί το πρόβλημα είναι ένα, δυστυχώς. Απλά επανορθώνει το πρόβλημα που υπάρχει. Δηλαδή, μην μπουν τώρα οι άντρες, ξέρω εγώ, θα μου μακρύνει το μαλλί και θα μπορώ να το σταματήσω. Είναι ότι επανέρχεται εκεί που θα έπρεπε να είναι, σωστά? Όχι, δεν μπορεί να επανέρθει. Δηλαδή, σταματάμε την πτώση των μαλλιών, σταματάμε και φρενάρουμε το πρόβλημα. Έχουμε ένα ζωογόνηση. Δεν μπορεί κανένας να αποκτήσει τα μαλλιά που είχε πριν. Δεν γίνεται αυτό. Όμως, όταν τα μαλλιά είναι καλά και υγιή, μπορεί να τα κρατήσει. Οπότε μια είναι χαρά. Το θέμα να τα προλάβει. Έτσι, ακριβώς. Συντήρηση. Τώρα, αυτό. Αυτό το προϊόν πραγματικά είναι ένα επαναστατικό προϊόν για τους άντρες, γιατί δεν έχουν καμία επιλογή. Κανένα προϊόν, ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό, γιατί αυτά είναι μυστικές συνταγές που τις φτιάχνουν στο εξωτερικό για μένα, δεν έχουν καμία επιλογή όταν έχουν τα προβλήματα. Ή θέλουν να καθαρίσουν το πρόσωπό τους. Πώς θα το καθαρίσουν, πώς θα πλένονται, με σαπούνι, πώς. Να λοιπόν. Να, θα μας πει ο Στέφανος. Που να, είναι λοιπόν. Μουσάτος. Θα μας πει και εκείνος. Τον ευχαριστεί, τον ευχαριστεί κάτι που χρησιμοποιεί.
Δεν τον ευχαριστεί γιατί το ξέρουμε εμείς. Λοιπόν, αφού περιποιηθούμε τα μαλλιά, γιατί θα πάω μετά σε αυτά τα προϊόντα, είναι σπουδαίο να τα αναφέρω, η μάσκα. Δεν είναι δυνατόν να λούσουμε τα μαλλιά μας, να θέλουμε να είναι ελαστικά, να είναι λαμπερά, να κατεβαίνουν εύκολα με την βούρτσα και να μην χρησιμοποιήσουμε κάτι εξαιρετικό όμως. Όχι ό,τι να είναι. Και τι είναι αυτό? Αυτή είναι μία μάσκα που μπαίνει όσο ένα φουντούκι το πολύ. Δέστε. Διαρκεί από 3 μήνες έως και ένα χρόνο. Γιατί είναι πολύ μικρή ποσότητα. Και ποια είναι η ιδιαιτερότητά της? Ενυδατώνει τα μαλλιά. Δεν τα αφήνει να φυδατωθούν και να σπάσουν. Δηλαδή τα μαλλιά που βάφονται και που πραγματικά έχουν ανάγκη αυτή την ενυδάτωση. Τα μακριά μαλλιά που μπορεί να είναι φυσικά, αλλά είναι μακριά, θέλουν βοήθεια. Αλλιώς θα σπάσουν και θα κάνουν ψαλίδα. Η ψαλίδα δεν διορθώνεται, περιττό να σας πω. Θέλει κόψιμο. Και το κόψιμο δεν θα ωφελήσει εάν δεν τα φροντίσουμε. Να τα λούσουμε πολύ, με ένα πολύ καλό σαμπουάν. Μια ενυδατική λοσιόν που θα βάλουμε στα μαλλιά μας. Τη μάσκα, τη λακ, οτιδήποτε και αν χρησιμοποιούμε. Για πείτε μας τώρα, γιατί σίγουρα ενδιαφέρει τις φίλες μας που μας βλέπουν. Εσείς τι χρησιμοποιείτε από όλα αυτά? Σας είπα το σαμπουάν Καντούτα, αυτό το σαμπουάν. Αυτό είναι χρήσιμο να το δείξουμε πώς είναι σε γυάλινα μπουκάλια, όλα τα προϊόντα. Δεν είναι δηλαδή τυχαία προϊόντα. Αυτά είναι μία αγωγή, μία θεραπευτική μέθοδο. Που πραγματικά, εντός εισαγωγικών θέλω να πω, θεραπεύει τα προβλήματα, είναι αλλά και σαμπουάν, προλαβαίνει. Είναι λοιπόν αυτό που βάζεις. Σαμπουάν. Για τις κυρίες που λένε ότι θέλω να έχω μαλλί σαν την κυρία Χατζηδάκη. Ναι, το λένε πάρα πολύ. Τη λοσιόν, όλες τις λοσιόν μπορώ να τις χρησιμοποιήσω σταδιακά. Ωραία. Στο τρικωτό της κεφαλής. Προπαντός όμως αυτές εδώ τις δύο λοσιόν, που είναι η M&X και η Ούρτο. Είναι οι δυναμωτικές για την αρέωση και για την προχωρημένη φαλάκρα. Να που πούμε λίγο άνθρωποι έτσι απ' έξω για τις τιμές. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει κάποιος να δώσει μια περιουσία για να σώσει το μαλλί του. Όχι, εγώ θέλω να έρθω μετά εκεί, γιατί έχω να πω δύο προϊόντα. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν πρόβλημα στο σώμα ψωρίασης. Γιατί υπάρχει και στο τριχωτό ψωρίαση. Είναι πολύ, ε. Πάρα πολύ. Ναι. Το 2% στην ανθρωπότητα. Και θέλω να πω και όλη η ανθρωπότητα πάσχει από ένα πρόβλημα στα μαλλιά. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Εσύ, αγάπη μου, δεν έχεις τέτοια. Όχι, δόξα τω Θεώ. Για το σώμα, λοιπόν, που επειδή ταλαιπωρούνται πάρα πολλοί άνθρωποι με κορτιζόνες, είναι αυτά τα δύο προϊόντα. Με την πρώτη επάλυψη θα δουν να ανακουφίζονται είναι από την φαγούρα. Μασάζ, είναι μία λοσιόν και ένα ειδικό που με αυτό θα πλένονται και αυτό θα χρησιμοποιούν. Θέλω να σας πω ότι έχουν σωθεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Αυτό είναι από αυτό μόνο το πρόβλημα. Για την ψωρίαση? Στο σώμα, όχι, και κάποιος που έχει φαγούρα. Και φαγούρες. Ναι, ναι, είναι αγνά προϊόντα. Είναι ακίνδυνα και αγνά προϊόντα. Αυτό το προϊόν είναι ένα μαγικό προϊόν. Το λέμε μαγικό νερό. Δεν ξέρω τα δικά μου τα μαλλιά πώς τα βλέπετε. Λαμπερότατα. Αλλά είναι σχεδόν άσπρα. Δεν τα βάφω γιατί είμαι κατά της χημίας. Γι' αυτό και ανακάλυψα αυτή την μέθοδο που ονομάζεται Fair Hair. Αυτό λοιπόν το προϊόν καλύπτει τα λευκά μαλλιά χωρίς να τα βάφει. Και πώς γίνεται χωρίς να έχει χρωστικές ουσίες μέσα ή χωρίς να έχει, πώς είναι ένα λειτουργεί νερό. Στην κυριολεξία, αν θέλετε να το δείτε, διάφανα, είναι ένα νερό. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Η επαφή του με τα μαλλιά, που δεν φαίνεται, δεν λαδώνει, δεν λερώνει, δεν είναι μια επαφή και καλύπτει τα λευκά μαλλιά τόσο διακριτικά. Όταν βγαίνουν κατευθείαν, και δηλαδή με το που εφαρμόζεται πάνω στα μαλλιά, κατευθείαν στιγμιαία τους δεν δίνει είναι, το... Δεν είναι επαφή. Όχι, 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 δεν είναι χρωμοσαμπάν. Πώς τα καλύπτει τότε? Σταδιακά, λοιπόν, επενεργεί στα κύτταρα της μελανίνης. Α, αυτό είναι ένα μαγικό προϊόν, πραγματικά. Στη μελανίνη. Όπως είναι και όλα... Ναι, στη μελανίνη. Όπως είναι και όλα τα προϊόντα. Γιατί μια γυναίκα μπορεί να τα βάφει τα μαλλιά της. Είναι επαναστατικό προϊόν. Ναι. Χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες που σώθηκαν. Δηλαδή, εσείς δεν χρησιμοποιείτε βαφή καθόλου? Όχι, 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 όχι. Αυτό το προϊόν. Όχι μόνο εγώ. Μάλιστα. Για πείτε μας τώρα και λίγο για τις τιμές που σίγουρα ενδιαφέρει. Η λακ, η οποία δεν προκαλεί φαγούρα, γιατί πάρα πολλά προϊόντα από τα Starlink, αυτά που βλέπετε, αφήνουν κατάλοιπα και προκαλούν φαγούρα και τριχόπτωση και πολλές φορές και δερματικά προβλήματα. Αυτά λοιπόν είναι προϊόντα που τα χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος. Τζελ, αφρό. Καθημερινής χρήσης. Λοιπόν, να σας πω τώρα. Πάντως, πολλά προϊόντα βλέπουμε έχετε εδώ και σαμπουάν και styling και κρέμες, όλα αυτά. Ολοκληρωμένα. Ολοκληρωμένη αγωγή, γιατί με ένα προϊόν
δεν μπορεί να θεραπευτούν όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στο τριγωτό. Εστιάζεται και σε κάποια συγκεκριμένα προβλήματα. Βεβαίως, διότι οι τιμές, θέλω να σας πω, ναι. Αν κάποιος θέλει να σταματήσει την πτώση των μαλλιών, δεν θα δώσει 60 ευρώ. Mm-hmm. Αυτή η τιμή είναι όσα χρόνια έχω τα προϊόντα. Mm-hmm. 60 ευρώ. Και για πόσο καιρό ένα μήνα διαρκεί. Για ένα αλλά από ένα την πρώτη μέρα. Τελείωσε δηλαδή μετά. Έχει ή το πρέπει λοιπόν, να συνεχίσει την αγωγή. Θέλω και να καταλήξω mm-hmm. εκεί, γιατί πρέπει να δώσουμε τον ορισμό αυτής της εισαγωγής, ότι είναι, υπάρχει υποστήριξη από μένα, που είμαι η fair share, επειδή πολλοί ρωτούν, mm-hmm. είμαι η ίδια η fair share, τα παιδιά μου που είναι γιατροί και μικροβιολόγοι, οι γιατροί των Ινστιτούτων, γιατί θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα Ινστιτούτο που ξεκίνησα από τη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. φιλιά μου στη Θεσσαλονίκη, και ένα Ινστιτούτο λίγο πριν το Χίλτον, εδώ στην Αθήνα. Που αν κάποιος θέλει και έχει ανάγκη να δούμε το πρόβλημά του, θα έρθει, θα κλείσει ραντεβού, όπως πάνε στους γιατρούς. Άρα όποιος παίρνει αυτό το προϊόν πρέπει να το παίρνει κάθε μήνα από ό,τι καταλάβαμε στη λοιπόν, συντήρηση. Ναι, και να συμβουλεύεται ας πούμε. Όταν μπούμε στη συντήρηση, μετά, δύο φορές την εβδομάδα, οπωσδήποτε πρέπει να φροντίζουμε τα μαλλιά μας με ειδικές λοσιόν, ανάλογα το πρόβλημα. Μάλιστα. Για να κρατήσει τα μαλλιά. Αυτή είναι η συντήρηση. Γιατί διαφορετικά. Λοιπόν, νομίζω ότι πήραμε μία. Στον ζωντανό πρώτη οργανισμό, θέλω να σας πω, ναι. όλα συμβαίνουν. Δεν μπορεί να θεραπεύει. Δηλαδή, οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας και θυροειδής. Διαβίου πρέπει να παίρνει κάποιος το φάρμακο που πρέπει, του αναλογεί. Και του προμηθεύει ο γιατρός, ο ζαχαρός διαβήτης. Κυρία Χατζηδάκη, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Όποιος θέλει και ενδιαφέρεται μπορεί να σας βρει στην ιστοσελίδα που διατηρείτε και να πληροφορηθεί. Τα προϊόντα μου θέλω να σας πω, επειδή ρωτήσατε, σας. Ναι, επειδή ρωτήσατε τι προϊόντα, αν είναι γνωστοποιημένα, mm-hmm. θέλω να σας πω ότι τα προϊόντα κυκλοφορούν στα φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Σε επιλεγμένα φαρμακεία δεν έχουν παρά να τα ζητήσουν. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βέβαια. Μα βέβαια. Γιατί ο κόσμος μπορεί να αναρωτιέται, από τη στιγμή όμως που είναι πιστοποιημένα, δεν υπάρχει έτσι κανένα ερώτημα. Θα ήθελα να το ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα και τον δισταγμό ο κόσμος. Δεν έχει παρά να πάρει τη λοσιόν το κόστος, το είπα, και θα δει το αποτέλεσμα αμέσως. Κύριε Χατζηδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές. Και χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη, τώρα που θα επιστρέψετε, που την αγαπάμε και μας αγαπάει, μας έχει δείξει ότι μας αγαπάει και μας στηρίζει. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.